Κρατώντας πανό και με συνθήματα, δεν είμαστε ρατσιστές αλλά ζητούμε ασφάλεια, ο φόβος μας έχει κυριεύσει, η εγκληματικότητα καλπάζει, εκατοντάδες κάτοικοι της Χλώρακας και γειτονικών κοινοτήτων διαμαρτυρήθηκαν για την ανεξέλεκτη κατάσταση που επικρατεί στην κοινότητα με τους παράνομους αλλοδαπούς και την εγκληματικότητα που μαστίζει τα τελευταία χρόνια την περιοχή τους. Έφτασε ο κόμπος στο χτένι, πλέον τα μέτρα θα είναι συστηματικά και συνεχόμενα. Δεν μπορούμε να εφαρμοστούν τα διατάγματα. Κινδυνεύουν ζωές. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω από τα σπίτια μας. Από το απόγευμα κυκλοφορούν πάνω κάτω. Νιώθουμε ότι δεν είμαστε ασφαλείς. Νιώθεις ότι αν βγεις έξω από την πόρτα, κάτι θα γίνει κακό. Οι διαμαρτυρόμενοι απέκοψαν για μία και πλέον ώρα την κεντρική λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ζητώντας την εκτέλεση των διαταγμάτων για εκένωση συγκεκριμένου κτηριακού συγκροτήματος που λειτουργεί παράνομα και στο οποίο διαμένουν πέραν των 600 αλλοδαπών. Δυστυχώς, τελευταία δύο χρόνια ενώ έχουν εκδοθεί διατάγματα, δεν υπήρξε αποτελεσματικό το κράτος και δεν έχουν τα διατάγματα αυτά εκτελεστεί. Άμεση απέλαση όλων των παράνομων. Στην Χλώρακα υπάρχουν παράνομοι, στην Χλώρακα υπάρχουν συμμορίες. Στην εκδήλωση που διοργανώθηκε από την κοινοτική αρχή, μετήχαν βουλευτές, οργανωμένα σύνολα και τοπικές αρχές, οι οποίοι ζήτησαν την άμεση παρέμβαση του κράτους για επαναφορά της ευνομίας και της ασφάλειας στη Χλώρακα. Ζητούμε την άμεση εκτέλεση και εφαρμογή των συγκεκριμένων διαταγμάτων, ούτως ώστε να επιστρέψει επιτέλους η ομαλότητα, η ασφάλεια της κοινότητας Χλώρακας. Λαμβανομένου υπόψη της γετοποίησης που δημιουργείται, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές Παγκύπρια. Άφησαν τη Χλώρακα να γεμίσει με παρανόμους και ο κόσμος νιώθει ανασφάλεια, νιώθει φόβο. Καλούμε την κυβέρνηση, όπως εφαρμόσει την νομοθεσία. Οι συνέπειες της γετοποίησης και της εγκληματικότητας, οι οποίες προκύπτουν από αυτήν την θλιβερή κατάσταση για τον τόπο μας, είναι ορατές στην κοινότητα της Χλώρακας. Η εκδήλωση έληξε ειρηνικά με τους κατοίκους να προειδοποιούν ότι εάν δεν υλοποιηθούν τα αιτήματά τους, θα επανέλθουν με πιο δυναμικές κινητοποιήσεις.